Ζεβλάκο βγαίνει για τον Ολυμπιακό. Πέρασε αμέσως τον Λουα Λουα. Και αυτός από την άλλη πλευρά για τον Ντάτολο. Δύσκολη και την μπάλα. Το καφέ σου τον Ντάτολο, αλλά ελέγχει ο Αργεντινός του Ολυμπιακού. Κάλυψε ο καφές με την εμπειρία του. Βοήθησε αποτελεσματικά και στην ανασταλτική λειτουργία της ΑΕΚ. Τον ενόχλησε όσο χρειαζόταν τον Αργεντινό. Και τώρα ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά με τον Λουα Λουα απέναντι στο Μαϊστόροβιτς που είναι βαρύς και αναγκάστηκε να γυρίσει στον Σάχα. Νικοπολίδης που κράτησε όρθιο τον Ολυμπιακό στο 67. Εδώ ο Μπάντοβιτς, ο Μαυροβούνιος και ο Μπάκεβιτς, ο Βόσνιος. Από τα πολλά λάθη του Τουτού. Του Τουτού φάουλ. Κίτρινη κάρτα. Κίτρινη στο Τουτού. Γι' αυτό το μαρκάρισμα. Βασίλη Μπακόπλε. Υπάρχει θέμα με τις κάρτες του Τουτού, γιατί δεν ήθελε να πάρει σε καμία περίπτωση κάρτα. Γιατί τώρα δεν θυμάμαι, νομίζω είναι δύο αγωνιστικές που τρώει. Γιατί είναι πριν η 7η αυτή, αν θυμάμαι καλά. Θα το ελέγξω τώρα. Ναι, η 7η ή 4η. Σίγουρα πάντως έχει πρόβλημα και χάνει ένα παιχνίδι τα playoff. Ή δύο. Νομίζω δύο πάντως είναι. Θα σου πω σε λίγο. Γι' αυτό έχει απογοητευτεί πάρα πολύ ο Τουτού. Βλέπετε το πλάνο. Ήταν φάουλ. Για κάρτα στο 76. Την αντίκρισε ο Τουτού σε Αρένσε. Και η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για τον Ολυμπιακό. Μίλτο Θεοδοσίου, ακούμε. Ο Νάρντο θα αποτελέσει την τρίτη αλλαγή της ΑΕΚ σε λίγο. Θα δούμε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει. Ναι, τον βλέπουμε εδώ. Τον Βραζιλιάνο. Θα ρισκάρει. Τελευταίο 15 λεπτό ή 10 λεπτό που θα περάσει ο Λεωνάρντο στο παιχνίδι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο για την επίθεση. Ναι. Για το τελειωτικό ρίσκο του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Είναι Βασίλη Μπακόπουλε, 7 οι κάρτες. 7 οι κάρτες και στον πάγκο δηλαδή. Μόλις το είδαν αυτό το πράγμα να συμβαίνει, εντάξει, κατάλαβαν ακριβώς τι πρόκειται να γίνει. Χάνει δύο παιχνίδια το play-off του Τουτού, ο οποίος έχει αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα του Ολυμπιακού στον άξονα. Μιλούσαμε γι' αυτό νωρίτερα. Ναι. Δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για δύο παιχνίδια. Γιατί βοηθά στην παραγωγή φάσεων ο Τουτού. Μοιράζει παιχνίδι δεξιά-αριστερά. Εδώ ο Λουα Λουα έχει τον χώρο, πέρασε, κάνει το σούτο Σάκα με τα πόδια. Η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 77 με τον Σάκα να σώσει την ΑΕΚ από τρίτο τέρμα. Νέα προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού, έγινε κόντρα, βγαίνει και ο Μαϊστόροβιτς από παίκτο του Ολυμπιακού, το Ζεβλάκο, αλλά εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση, από κανονική θέση ο Λουα Λουα. Το σουτ και η επέμβαση σωτήρια του Σάχα. Θα γίνει αλλαγή Μίλτος Θεοδοσίου. Ο Γρηγόρης Μάκος θα αποχωρήσει, κουτσένει κιόλας, τον βλέπετε. Και ο Λεωνάρντο θα περάσει τη θέση του. Θα αλλάξει κάτι πάλι στα πλάνα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Έχει περάσει ο Μαντούκα δίπλα στον καφέ τώρα ως αμυντικό χαφ. Και ο Λεωνάρντο θα αγωνιστεί ως δεξιός χαφ εξτρέμ. Ναι, εδώ βλέπουμε τον Μάκο. Αποσύρει ένα αμυντικό μέσο Μπάγκεβιτς. Αδυνατίζει κάπως η μεσαία γραμμή. Αλλά ενισχύεται. Ναι, θέλει να δημιουργήσει με Μαντούκα, με Νέμεθ, με Λεωνάρντο, Σκόκο, Τζεμπούρ. Τα παίζει όλα για όλα η ΑΕΚ. Λεδέσμα σε αυτό το φάουλ το αφήνει για τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος που εκτελεί δυνατά για τον Μαρέσκα, η μπάλα θα σκάσει και θα φύγει από τον έλεγχο του Ιταλού. Σάχα βιάζεται γιατί απομένουν 12 λεπτά στην ΑΕΚ για να πάρει κάτι από το Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πίσω στο σκορ με 2-1 από τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου. 1-0 με τον Μέλμπεργκ στο 10, 1-1 ο Τζιμπούρ με πέναλτι στο 22, 2-1 ο Μαρέσκα στο 43. Ραούλ Μπράβο πήρε την κεφαλιά. Μαντούκα, Λεωνάρντο στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Δυνατά με τον Τάτολο κέρδισε τη μάχη. Γιάχιτς λάθος. Μαρέσκα, Τουτού με την κίνηση του Όσκαρ, θα πάρει την μπάλα ο Ισπανός. Προσποίηση και ευκαιρία για το 3-1 στο δοκάρι. Αν είναι δυνατόν, τέταρτο. Σπάνια πράγματα βλέπουμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. 4 δοκάρια για τον Ολυμπιακό, 1 για την ΑΕΚ, 5 σε όλο το παιχνίδι. Σκόκο τώρα, βρίσκει χώρο. Περιμένει κίνηση για τον Τζιμπούρη παλιά. Ευκαιρία για την ΑΕΚ, το γύρισμα κόρνερ. Ραούλ Μπράβο.
Εδώ ξανά η πολύ ωραία προσπάθεια από τον Όσκαρ. Δεύτερο δοκάρι για αυτόν στο μάτς. Είχε και ένα στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού. Και στο κόρνερ είναι ο Λεωνάρντο. Το τέταρτο για την ΑΕΚ στο μάτς. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι. Κακή εκτέλεση. Διώχνει ο Μαρέσκα. Μαντούκα. Λαγός. Τσιμπούρ. Με τον Τζεβλάκο μπροστά. Σέντρα αμέσως. Κακή σέντρα. Παραφέρει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λεωνάρντο μυρίζει, αλλά έχει βγει η μπάλα. Και ξανά η φάση του Όσκαρ. Και αυτό στο όριο με τον Μανολάκη να τον καλύπτει. Ανά, πολύ ωραίο πλασέ. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο ο Όσκαρ. Στο δοκάρι του Σάχα. Δύο δοκάρια για αυτόν στο 6 και το 79. Ένα για τον Λούα Λούα στο 8 και ένα για τον Ζεβλάκοφ στο 32. Και ένα δοκάρι για την ΑΕΚ στο 70 με τον Έμετ. Μπαίνει κεφαλιά ο Λαγός σε πλάγιο. Βλάκοφ ψάχνει λύση. Λουα Λουα. Και πάλι στον Πολωνό. Λεδέσμα. Λουα Λουα. Κεντρικός επιθετικός, αλλά επειδή δεν είναι κεντρικός επιθετικός, φεύγει από τη θέση του συνεχώς. Το pressing του Ολυμπιακού κερδίζει μια μπάλα σε καλό σημείο. Η κόντρα ευνοεί το Λουα Λουα, αλλά στη συνέχεια ο Γιάχιτς απομακρύνει. Χαλαρός ο Λεδέσμα μπήκε στη φάση και έκανε λάθος. Καφές, ο οποίος δίνει φοβερές μάχες με το κέντρο του Ολυμπιακού. Και συνεχίζει και πρεσάρει και κάνει και σκληρό φάουλ τώρα στον Όσκαρ ο Καφές. Ο οποίος τώρα υπάρχουν νεύρα για κάποια προηγούμενη φάση προφανώς. Διώχνει όλους μακριά του ο Τριτσόνης. Σωστό είναι να βγάλει μια κεντρική κάρτα στον Παντελή Καφέ εδώ. Για αυτό το μαρκάρισμα στον Όσκαρ και αφού είχε φύγει η μπάλα από τα πόδια του. Τον φωνάζει κοντά του ο διαιτητής της αναμέτρησης. Βγάλει την κάρτα από το τσεπάκι, πολύ σωστά. Στον Καφέ η κίτρινη κάρτα στο 82. Η τρίτη, η τέταρτη σε παίχτη της ΑΕΚ. Εδώ φεύγει η μπάλα. Κλωτσάει τον Όσκαρ. Ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ τουλάχιστον στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο Παντελής Καφές. Κάνει πολλά χιλιόμετρα. Εδώ είναι ο Παντελής Καφές. Είδε και αυτό στην κίτρινη κάρτα 8 λεπτά πριν το τέλος του μάτς. Ολυμπιακός στην επίθεση. Ντουντού το 1-2 με τον Μαρέσκα. Άλλη μια ευκαιρία. Shoot out από τον Βραζιλιάνο. Λανθασμένη επιλογή. Γιατί ο Λουα Λουα αυτή τη φορά ήταν αμαρκάριστος. Εδώ θα ξαναδούμε. Πολύ ωραίο 1-2. Και ο Λουα Λουα μόνος. Λουα Λουα περιμένει. Ντουντού εκεί που έφτασε εκτέλεσε. Αρκετά μέτρα out. Λεωνάρντο. Καφές. Νέμετ. Παπαδόπουλος μακριά και δεν είναι offside το Ντουντού που είχε ξεμείνει εκεί από την προηγούμενη φάση. Έχει άλλη μια ευκαιρία, πλασάρει τον Σάχα, out. Στο 83. Εδώ είναι ο Βραζιλιάνος. Είπαμε ότι έχει προσθέσει πολλά πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είδαμε και στην προηγούμενη φάση το 1-2 με τον Μαρέσκα, έχει δώσει και μαρκαρίσματα φάουλ από τον Παπαδόπουλο τώρα, τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Κάρτα και για αυτόν λογικά στο 83. Το Μαντούκα πάει και φωνάζει, δεν χρειάζεται να φωνάζει ο Μαντούκα. Έλα εδώ Αβραάμ λέει ο δεν μπορεί να κάνω τίποτα του λέει. Άλλη μία κίτρινη κάρτα. Στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Και άλλη μια στημένη φάση. Πάμε γρήγορα στο Βασίλη Πακόπουλο πριν από αυτό το φάουλ. Να τελειώσει το παιχνίδι θέλει ο Πάντοβιτς. Δεν βλέπει να γίνεται. Αν δεν βάλει το Μήτρογλου μέσα, ετοιμάζει λοιπόν το Μήτρογλου ή ο Ντάτολ ή ο Λουαλό θα βγει. Τελευταία επιλογή του Πάντοβιτς για να τελειώσει το μάτσο. 84 λεπτά στο παιχνίδι. Ένα πολύ όμορφο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και τα δύο φέτος έχουν λήξει 2-1, αλλά με νικητή τον φιλοξενούμενο. Δηλαδή στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος βλέπουμε τον Μήτρογλου που ετοιμάζεται. Τώρα είμαστε στο 2-1 με τον γηπεδούχο να προηγείται. Στο φάουλ είναι ο Σκόκο. Τελείω Σκόκο δυνατά. Ξαναγίνει, έχασε την μπάλα ο Νικοπολίδης και δεν θα μετρήσει τον κόλ.